Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και λέω πως είμαι καλά. Ας γνωριστούμε λοιπόν λίγο καλύτερα. Είμαι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και content creator. Και παρότι πολλοί θέλουν να με μεγαλώσουν, την επόμενη εβδομάδα γίνομαι 36 χρονών. Δεν έχω ακόμα κανένα παιδί, αλλά έχω 20 γάτες. Ξεκάθαρα γεροντοκόρη θα πω εγώ. Και στην επαγγελματική μου ζωή έχω 2 επιχειρήσεις με ρούχα και είμαι πολύ ενεργή στα social media. Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για την ευτοπία. Και όταν μου έγινε αυτή η πρόταση, δεν είχα ιδέα για την έννοιά της. Ωστόσο, έκατσα, διάβασα, μελέτησα και είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για την δική μου διαδρομή προς την ευτοπία. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, είμαστε ένας ολόλευκος καμβάς που στην πορεία της ζωής μας διαμορφώνουν οι εμπειρίες που έρχονται μπροστά μας. Στα επόμενα λεπτά, λοιπόν, θα προσπαθήσω μέσα από μια βιωματική αναδρομή να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις εμπειρίες που έχουν έρθει μπροστά μου και είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν οι ευχάριστες ή δύσκολες στιγμές στη ζωή σας ήταν αυτές που σας βοήθησαν να δυναμώσετε? Εγώ έχω αποφασίσει να μιλήσω εδώ σήμερα, να ξεχωρίσω τις δύσκολες στιγμές που με έκαναν πιο δυνατή. Το 2006 και σε ηλικία 20 χρονών, ξεκίνησα να εργάζομαι στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 ως αθλητική συντάκτης. Πω, νιάτο εδώ πέρα, έτσι, καθόλου σπασμένη, τίποτα. Φρεσκαδούρα. Έχοντας λοιπόν μεγάλη δίψα για να μάθω, μιας και το αθλητικό ρεπορτάζ είναι η αγάπη μου, έμαθα γρήγορα και εξελίχθηκα. Ανέλαβα το ρεπορτάζ του Στίβου και του Γρου Στίβου, μιας και έχω περάσει από τον πρωταθλητισμό και από τα 2 αυτά αθλήματα. Ανέλαβα να εκφωνώ αθλητικά δελτία στο ραδιόφωνο και να κάνω αρχισυνταξία σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα και όλα τα Σαββατοκύριακα, γιατί αν έχετε ασχοληθεί έστω και λίγο με τα αθλητικά, θα καταλάβετε ότι όλη η αθλητική δράση είναι τα Σαββατοκύριακα. Και πιθανώς θα σκέφτεστε πώς ένα κοριτσάκι θα μπορούσε να σταθεί σε έναν άκρος ανδροκρατούμενο χώρο. Για καλή μου τύχη, είχα πάρα πολύ καλούς άνδρες συναδέλφους. Τα σκούρα τα βρήκα από μια γυναίκα. Έτσι λοιπόν, 2 χρόνια μετά που είχα ξεκινήσει το ραδιόφωνο, έρχεται ο προϊστάμενός μου τότε, ο Άγγελος Τόμπρος. Και αναφέρω το όνομά του γιατί του χρωστάω τη τηλεοπτική μου αρχή, το τηλεοπτικό μου ξεκίνημα και είναι ωραίο να θυμόμαστε και να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει στη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο Άγγελος και μου λέει «Ευρυδίκη, σου έχω νέα». Λέω «Για πες». Τη Δευτέρα, η Δευτέρα ήταν σε 2 μέρες. Ξεκινάς τηλεόραση και θα βγεις στην πρώτη γραμμή. Επειδή είστε μικρή η ηλικία, πιο μικρή από μένα, η πρώτη γραμμή ήταν η εκπομπή με τη νούμερο 1 τηλεθέαση στο Sky με τον Βασίλη Λυριτζή και τον Δημήτρη Οικονόμου. Παθαίνω 10 εγκεφαλικά, με λούζει κρύος υδρότας, μου κόβονται τα πόδια. Γενικότερα έχω τέτοιες ψύχρεμες αντιδράσεις στη ζωή μου. Με χαρά παίρνω τους γονείς μου, τους λέω «Ακούστε τι έγινε, μου κάνω πρόταση, θα ξεκινήσω». Σαμπάνιες ανοίγαμε στο σπίτι. Η χαρά μου κάπου εκεί θα κοπεί ξαφνικά, γιατί θα έρθει η καλοπροαίρετη κατά τα άλλα συνάδελφός μου τότε και θα μου πει «Τι έμαθα, ξεκινάς τηλεόραση, μη βγεις, δεν το έχεις, σε πολύ μικρή. Η εκπομπή αυτή τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος και θα γίνεις ρεζίλη». Θα γίνεις ρεζίλη. Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα και προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
Επιστρέφω στο σπίτι, αρχίζω κλαίω, τα παίρνω όλα μέσα μου και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που μου είχε πει είχαν βάση, αν είχε δίκιο. Στην αρχή μπήκα στη διαδικασία να αμφισβητήσω τον εαυτό μου, αλλά πολύ γρήγορα υπενθύμησα πόσο ικανή είμαι και πόσο δυνατή. Και πριν καλά-καλά καταλάβω όλο αυτό που συνέβαινε, ήρθε η Δευτέρα. Και βγήκα στον αέρα. Και μαντέψτε, έσκισα. Τα κατάφερα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η τηλεοπτική μου πορεία. Δελτία ειδήσεων, εκπομπές, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ ποδοσφαίρου. Μάλιστα είχα αναλάβει και το ρεπορτάζ του Πας Γιάννηνα. Και πήγαινε τότε πολύ καλά η ομάδα. Μεταδόσεις Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και όλα αυτά ήρθαν, όλη αυτή η εξέλιξη ήρθε από την αγάπη που έχω για το αθλητικό ρεπορτάζ. Και αφού σας μίλησα λοιπόν για αγάπη, το 2010 ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα το pole dancing για να ξεπεράσω ένα πολύ μεγάλο χωρισμό που είχα τότε. Ξεκίνησα λοιπόν προπονήσεις μαζί με την κολλητή μου φίλη την Αμαλία. Τότε ήταν ταμπού να χορεύεις στο στήλο και είχαμε δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική για αυτό που κάναμε, καθώς ο κόσμος το είχε συνδεμένο στο κεφάλι του, στο μυαλό του, με το στριπτίζ. Αλλά αυτός ο χορός μου έδινε και μου δίνει την απόλυτη ελευθερία. Ένιωθα και νιώθω κάθε φορά που χορεύω, την αυτοπεποίθησή μου να ανεβαίνει. Αυτή τη φορά κατάφερα να μην επηρεαστώ από τη γνώμη των άλλων και κατάφερα να διαχωριστώ. Έτσι το 2013, καθώς πίναμε το καφεδάκι μας μαζί με την Αμαλία, από ένα αστείο δικό μου, πρότεινα να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε ρούχα για τις προπονήσεις μας. Η Αμαλία, ως γραφίστρια, την επόμενη κιόλας ημέρα, είχε σχεδιάσει το λογότυπο της Imaginary εταιρείας μας. Δεν είχαμε ιδέα από σχέδιο μόδας, δεν είχαμε ιδέα από ραφές, από υφάσματα, από τίποτα. Αλλά είχαμε τη βοήθεια της κυρίας Ελένης από την Ίκεα, που πηγαίναμε στο σπίτι της, στην κουζίνα του σπιτιού της, με μία ραπτομηχανή και ράβαμε δείγματα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα βίντεο με πρωταγωνίστριες εμάς και κάτι φίλες μας. Είχα πάρει εγώ κάτι ψαλίδια και μεταποιούσα τα ρούχα. Είχαμε πάρει κάτι πινέλα και κάτι μπογιές και ζωγραφίζαμε τις λέξεις πάνω στα ρούχα. Δεν είχαμε ιδέα. Και ξαφνικά, ένας χορός και ένα χόμπι που είχε δεχτεί μεγάλη κριτική, γίνεται εταιρεία. Εταιρεία, μη φανταστείτε κάτι huge, κάτι τεράστιο. Η εταιρεία είχε έδρα το παιδικό δωμάτιο στο πατρικό σπίτι της Αμαλίας. Μέσα σε ένα χρόνο, λοιπόν, η RAD κατάφερε να περάσει τα σύνορα της Ελλάδος. Η εταιρεία κατάφερε να βρίσκεται στη μεγαλύτερη έκθεση pole dancing στο Las Vegas και πλέον να είναι μέσα στα top 3 αναγνωρισμένα polewear brands παγκοσμίως. Και αφού μίλησα για αναγνωρισιμότητα, το 2017 έρχεται η μεγαλύτερη για εμένα με τη συμμετοχή μου στο Survivor. Η αγάπη και η αποδοχή του κόσμου με έκανα να συνειδητοποιήσω πως με την
προσωπικότητά μου, με το χαρακτήρα μου, μπορούσα να εμπνεύσω τους ανθρώπους. Από τότε έως και σήμερα, μαζί με την αναγνωρισιμότητα και τα θετικά της, έρχομαι σχεδόν καθημερινά αντιμέτωπη με άβολες, πολύ άβολες καταστάσεις. Η παραβίαση της προσωπικής μου ζωής, τα fake news για ένα clickbait και τα τοξικά σχόλια στα social media με ακολουθούν σε κάθε μου βήμα. Ευρυδίκη μου, μπράβο σου που γυμνάζεσαι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σου. Σκάσε πια, κοπέλα μου, άμα δεν πήγαινε survivor, δεν θα σε ήξερε η μάνα σου. Χωρίσατε με το αμόρε. Ο άντρας σου πηγαίνει στα γυμναστήρια και εσύ τρως. Πήγαινε γυμνάσου. Και εσύ έχεις γίνει σαβόδι. Έχεις παχύνει, δεν του αρέσει, σε συχαίνεται. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα δίκαιη, λαμβάνω και πολύ ωραία και θετικά μηνύματα, όπως αυτά. Επιτέλους και ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ποια κιλά, καλή μου, είσαι μια χαρά, μην τρελαθούμε κιόλας. Κοριτσάνα μου, να τρως και να μην στεναχωριέσαι. Τρώω, παιδιά, να ξέρετε. Μην ακούς κανένα, κορίτσι μου, τέλεια. Εγώ δεν βλέπω παραπανήσια κιλά, βλέπω μια κορμάρα και όλα αυτά τα ωραία. Να, συμφωνεί, και εκείνη τρώει. Όλοι τρώμε. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Τα τελευταία 6 χρόνια, σύμφωνα με όσα λέγονται και γράφονται, εγώ θα έπρεπε να είχα μια ντουζίνα παιδιά. Δεν τολμώ να φάω για να μην μου χρεώσουν ακόμα μια υποτιθέμενη εγκυμοσύνη. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, το θέμα της εγκυμοσύνης για μια γυναίκα και για μένα προσωπικά είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Και δεν σας κρύβω ότι με στρεσάρει πάρα πολύ. Ο λόγος είναι ότι θέλω να κάνω παιδιά, θέλω να κάνω οικογένεια, αλλά αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες μου προκαλούν τέτοια πίεση για το πότε είναι η σωστή ώρα, πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή και πότε είναι το σωστό timing. Το συγκλονιστικό βέβαια είναι ότι από το οικογενειακό μου και το φιλικό μου περιβάλλον ποτέ μα ποτέ δεν μου έχει ασκηθεί αυτή η πίεση για το «Άντε, πότε θα βρεις ένα καλό παιδί, πότε θα παντρευτείς, πότε θα γίνει ο γάμος, άντε καλή, έτοιμη να γίνεις μάνα». Αντιθέτως, το κάνουν όλοι οι άλλοι. Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κυλίτσα και η εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη και ο γάμος. Τώρα λοιπόν που με γνωρίσατε καλύτερα, μέσα από αυτή τη διαδρομή της ζωής μου, είναι εύκολο να εντοπίσετε πόσες φορές και φοβήθηκα, και στρεσαρίστηκα, και πιέστηκα, και έκλαψα. Είμαι πάστα ανθρώπου που δεν το παίζω ούτε ήρωας, ούτε μάγκας, είναι ούτε ότι δεν μ' αγγίζει τίποτα. Αντιθέτως, είμαι αυτός ο άνθρωπος που τα παίρνει όλα μέσα του και όλα αυτά τα συναισθήματα που σας προανέφερα μεταφράζονται σε κρίσεις πανικού. Υπάρχουν μέρες που θέλω απλά να είμαι στο σπίτι μου μόνη μου, να κλείσω όλα τα παντζούρια, να είμαι στο σκοτάδι, να μην θέλω να μιλήσω σε άνθρωπο, να μην μπορώ να πάρω ανάσα και να νομίζω πως η καρδιά μου θα σταματήσει να χτυπά. Αν το ταξίδι προς την ευτοπία είναι εύκολο, ούτε λίγο. Αλλά μήπως δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε εμένα να έρθω σε επαφή με τον εσωτερικό μου κόσμο ήταν όταν αποφάσισα και βρήκα τη δύναμη να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Κάθε φορά μέσα από τις συνεδρίες μου ανακαλύπτω την ασφάλεια, τη γαλήνη.
πόσο καλά νιώθω μέσα μου, την ελευθερία της ψυχής μου, το σεβασμό για εμένα και έμαθα να με αγαπώ και να με φροντίζω. Πολλές φορές το να μιλάς για τον εαυτό σου θεωρείται εγωιστικό, εγωκεντρικό. Έχουμε κατηγορηθεί στο δυτικό κόσμο αρκετές φορές να μιλάμε για το εγώ μας. Αντιθέτως, στις ανατολικές κοινωνίες, το να μιλάς για το εγώ είναι το κέντρο. Είναι αυτό από το οποίο ξεκινάνε όλα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Όταν σε ένα αεροπλάνο θα πέσουν οι μάσκες οξυγόνου, συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε ότι η μητέρα πρέπει πρώτα να φροντίσει το παιδί της. Κι όμως, τη μάσκα οξυγόνου θα πρέπει πρώτα να φορέσει η μητέρα, για να μπορέσει εν συνεχεία να φροντίσει και το παιδί της. Άρα, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι αν δεν φροντίσω πρώτα εμένα, τον εαυτό μου, είναι αδύνατο να φροντίσω τον οποιοδήποτε άλλο. Αυτή είναι η σχέση μου με την ψυχοθεραπεία. Και μέσα από αυτή ξεκίνησα το δικό μου ταξίδι προς την ευτοπία. Έμαθα πολλά. Έμαθα μέσα από τις δύσκολες μου στιγμές. Κατάφερα να δημιουργήσω την επαγγελματική μου πορεία. Αλλά το πιο σημαντικό, να χτίσω μία ευρυδίκη που την αγαπώ πολύ και τη φροντίζω. Έμαθα πια να με αγαπώ και να με φροντίζω. Είναι ωραίο πράγμα να επιβραβεύετε τους εαυτούς σας για όσα έχετε καταφέρει, να μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε το εγώ σας για πόσα πολλά ακόμα μπορείτε να καταφέρετε και να υπενθυμίζετε πόσα πολλά αξίζετε. Να φτιάξετε ένα support system που θα είναι αυτό που θα κρατήσετε δίπλα σας, μακριά από τοξικές συμπεριφορές και να σας αγαπάτε. Οπότε, απαραίτητο στοιχείο συστατικό για τη δημιουργία της ευτοπίας μας είναι ο σεβασμός και η δύναμη της εσωτερικής μας θέλησης. Αυτά ήταν κάποια από τα κομμάτια της ψυχής μου που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μου ήταν λίγο δύσκολο, είχα φορτιστεί πάρα πολύ, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση να βρίσκομαι εγώ εδώ μαζί σας. Και θα κλείσω μία ευχή. Εύχομαι να έχετε μία καλή διαδρομή προς τη δική σας ευτοπία.